που βρισκόμαστε. Περιοχή Αγίας Μαρίνας. Υπάρχει εδώ ένα μέρος που λέγεται αιωνόδιο δέντρο της ελιάς. Κατεβήκαμε κάτω, αφήσαμε το αυτοκίνητο παραπάνω και ήρθαμε να σας το δείξουμε. Μια και έρχεται και μεγάλη εβδομάδα και είναι σαν το όρος των ελαιών και είναι τόσο κοντά και από τη Λευκωσία και από τις άλλες πόλεις. Εντάξει, μπορούμε με τα παιδιά να έρθουμε, είναι η παράδοσή μας. Η ελιά, το αμπέλι και το σιτάρι. Αυτά τα τρία. Αυτά που κρατάνε οι πιο μεγάλες γενιές με νύχια και με δόντια τώρα, για να μπορέσουν να προσφέρουν το καλύτερο. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί νομίζω ότι είσαι σαν να είσαι στο όρος των ελαιών. Είναι πανέμορφα, ακούτε τη φύση κτλ. Και είπα να κάνω μια στάση για να το δω κι εγώ, είναι πρώτη φορά. Είναι το δέντρο πίσω, όχι αυτό το από μέσα. Ναι, και αυτά τα δύο πρέπει να είναι, δηλαδή αφού στο ίδιο κουβάτι βρίσκονται. Τι ήθελα να πω τώρα στον δρόμο που ερχόμουν και σκεφτόμουν, που είδα την ταμπέλα, έγραφε αιωνόβια ελιά και τα λοιπά, και σκέφτηκα άραγε γιατί να είναι αιωνόβιο το δέντρο, μήπως επειδή το έλεος του Θεού είναι αιώνιο, ίσως να παίζει ρόλο και αυτό. Τι να πω, η παράδοση χρειάζεται να συνεχιστεί με το δικό μας τρόπο για τα παιδιά και όσο πιο πολύ ερχόμαστε κοντά στη φύση με τα παιδάκια θα τους μείνουν τα αρώματα, οι γεύσεις, θα τους μείνει κάτι, γιατί πρέπει αυτά να κρατήσουν τη σκητάλη, οπότε εμείς, όχι χρέος μας μόνο, πολύ μεγάλο χρέος, ναι, όχι μόνο χρέος όμως. Ναι, για να έχουμε και τη συνείδησή μας καθαρή ότι κάτι κάναμε για τα παιδιά μας, τους αφήσαμε κάτι, δεν είναι μόνο να σπουδάσουν ή να τους αφήσουμε χρήματα, όχι, πρέπει να τους μάθουμε την καταγωγή τους. Και έχουν υπέροχη καταγωγή, ναι, όλο το χρυσάφι του κόσμου το έχουμε εδώ, ναι, Μεσόγειος. Λοιπόν, με πολύ αγάπη, σας χαιρετώ, αν θέλετε να επισκεφτείτε, το μέρος είναι υπέροχο, δίπλα στο φράγμα είναι, Αγία Μαρίνα. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά έρχομαι εδώ κάτω στην ελιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα και οι πολλοί εκπαιδευτικοί μπορούν να το κάνουν, εντάξει, να έρθουν τα παιδάκια, δεν μπορεί να το κάνουν κιόλας, δεν ξέρω. Αλλά επειδή έχουμε τα σποράκια μέσα, ακόμα δεν τα πετάξαμε, κάπου εδώ πέρα πετάξουμε, τα φυτέψουμε, κάπου εδώ κοντά θα τα ρίξουμε και θα θυμόμαστε το μέρος. Σας χαιρετούμε, καλή μεγάλη εβδομάδα. Εντάξει, μπορεί να το βάλουμε και την μέρα που είναι η μέρα που πηγαίνει ο Χριστός. Θα προσευχηθεί. Σας χαιρετούμε, Λουμπότ Παναμαρία Κέξ. Γεια σας.